το κόρνερ. Προσπάθεια για κεφαλιά. Στην επιστροφή της μπάλας πέφτει ο Κούκλα και αποκρούει αποτελεσματικά. Λεμονής. Μπαίνει ο Λεμονής, μαρκάρεται από τον Θοδωρίδη, φτάνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία, προσπαθεί για σου το Κουσουλάκης, φτάνει η μπάλα στον Ορφανό και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Να την βρει στη συνέχεια ο Παθιακάκης και να κάνει πολύ ωραία παλιά στον Αντωνίου που μένει μόνος στην περιοχή του Ολυμπιακού ο Αντωνίου. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Μπόνιτς, κοντράρεται ο Μπόνιτς και γυρίζει τον Παθιακάκη μπάλα που σουτάρει δυνατά, αποκρούει ο Παμακούλας πριν η μπάλα φτάσει κοντά στο τέρμα Ταρβανίτη και τελικά έχουμε κόρνερ από κοντράρισμα της μπάλας σε αμυντικό του Ολυμπιακού. Νομοσέλατς μπαίνει μόνος του παίκτης στο Απόλλωνα, κάνει πλασαριστά το σουτ και παραλίγο να γίνει το 1-1. Ένα κόρνερ θα χτυπήσει τώρα ο Κουσουλάκης που το κέρδισε ο ίδιος ύστερα από μαρκάρισμα και απόκρουση του Χατζή. Σέντρα δυνατή κεφαλιά από τον Καβασιάδη και η μπάλα είναι out. Δυνατό το χτύπημα από τον Παθιακάκη στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Αρβανίτης, κάνει κεφαλιά ο Κλής και είναι out. Γρήγορα το πλάγιο στον Λεμονή που γυρίζει το σώμα του. Κάνει ωραία σέντρα και είναι το 2-0. Είναι το 2-0 με κεφαλιά του Γιώργου Καβασιάδη ύστερα από αυτή την θαυμάσια προσπάθεια του Τάκη Λεμονή. Κουσουλάκης, μαρκάρεται τον Προκόβα, γυρίζει στον Καβασιάδη, σου του Καβασιάδη, χάνει την ισορροπία το Κούκλα και παραλίγο να γίνει το 3-0 για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη φάση. Πολύ ωραία αποφεύγει τον Πάλα. Σέντρα του Παθιακάκη, προσπάθεια για κεφαλιά από τον Κλή, απομακρύνει η άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα Ορφανός σε μια προσπάθειά του, αποτυχάνει όμως από τη λάσπη. Βρετός πάρα πολύ ωραία, αποφεύγουν το τεχνητό offside οι παίχτες του Ολυμπιακού, βγαίνει ο Αρβανίδης και αποκρούει με τα πόδια. Κουσουλάκης, Νικολούδης, Γκαβασιάδης, πολύ ωραία για τον Κουσουλάκη. Σέντρα του Κουσουλάκη, βγαίνει ο Λεμονής για κεφαλιά, βγαίνει και ο Ορφανός και τελικά που έχει χάσει ο Κούκλα την μπάλα, ο Κώστας Ορφανός το 50-51 περίπου λεπτό κάνει το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Απόκρουση της άμυνας του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λεμονή. Φεύγει μόνος του μπροστά, ακολουθείται όμως. Μπαίνει ο Λεμονής στην περιοχή, γύρισμα της μπάλας, προσπάθεια του Ορφανού για ένα τέταρτο γκολ, κοντράρισμα στο Βρετό και ο Κούκλα την μπλοκάρει για να αποφευθεί έτσι το τέταρτο γκολ. Θεοδωρίδης. Λάθος, κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Νικολούδης για τον Λεμονή. Γύρισμα του Λεμονή, δυνατό μονοκόμματο σουτ του Ορφανού, αποκρύει ο Κούκλα και ο Ορφανός κάνει το 4-0 με δεύτερη προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ο Κώστας Ορφανός και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει σημειώσει 3 γκολ, επωφελούμενος φυσικά και από το γεγονός ότι το γήπεδο είναι λασπωμένο και η μπάλα κολλάει. Απόκρουση του μπάλα, ολοκληρώνει ο Κουσουλάκης και γίνεται και τροφοδοσία για τον Λεμονή. Λεμονή στον Περσία. Στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Περσίας ωραία στον κενό χώρο για τον Ορφανό που βρίσκεται μόνος του, σουτάρει και κάνει το 5-0 ο Ορφανός, σούπερ σκόρ στο σημερινό αγώνα. Ο διεθνής κυνηγός του Ολυμπιακού βρήκε την ευκαιρία σε αυτή την παλιά στον κενό χώρο που του έκανε ο Περσίας, στην ξαφνική αντεπίθεση της ομάδας του, να σημειώσει το 5ο γκολ του Ολυμπιακού και 4ο δικό του. Κούκλα. Χάνε την μπάλα από πολλούς παίχτες και ο Νοβοσέλατς γυρίζει στον Αρβανίτη, την κερδίζουν όμως οι απολωνιστές και ο Αρβανίτης σώζει το τέρματα από ένα σίγουρο γκολ. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής κύριος Πουναρτζής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακού Απόλλωνα 5-0 με 4 γκολ του Κώστα Ορφανού και ένα του Γιώργου Καβασιάδη. Σε ένα παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ ωραίο, όχι μόνο από την πλευρά του νικητή αλλά και του Απόλλωνα. Αλλά οπωσδήποτε οι πρωταθλητές έκαναν ίσως την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση και να σημειωθεί χωρίς τον Τάσο Μητρόπουλο και τον Νίκο Αναστόπουλο στην επίθεση. Ωστόσο, ο Ορφανός, ο Καβασιάδης και ο Λεμονής έκαναν ένα υπέροχο και συνδυασμένο παιχνίδι από κάθε πλευρά με αποτέλεσμα να σημειώσουν 5 γκολ. Από το στάδιο Καραϊσκάκη, γεια σας.